Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι εντολοδόχος κανενός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν διεκπεραιώνει αποφάσεις τρίτων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ένα και μόνο καθήκον, ένα χρέος. Ανεξάρτητα ποιοι τον ψήφισαν. Και το χρέος του είναι να προασπίζει και το γράμμα και το πνεύμα του συντάγματος και κυρίως να προασπίζει τη δυνατότητα του ελληνικού λαού να εκφράζεται και να ψηφίζει ελεύθερα και ενημερωμένος. Και γι' αυτό τόνισα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι είναι πρόκληση να πάμε άρον-άρον σε εκλογές. Είναι ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόσκληση που του έκανα και νομίζω είναι πρόσκληση και άλλων πολιτικών δυνάμεων. Και θα έχει ευθύνη, όπως σας είπα, αν δεν το πράξει. Και αν δεν το πράξει, ασφαλώς και εμείς θα υποχρεωθούμε να κάνουμε δηλώσεις τις οποίες δεν θα θέλαμε να κάνουμε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να συγκαλέσει σύσκεψη άμεσα με φυσική παρουσία στη σύσκεψη όλων των Προέδρων των κομμάτων. Αυτό είναι το χρέος του και αυτό επιβάλλει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει τηλεφωνικές συνομιλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς. Δεν προβλέπει τηλεφωνικές συνεννοήσεις ή τηλεφωνικές αποδοχές ή και αρνήσεις. Αυτά δεν γίνονται δια τηλεφώνου. Ο πολιτικός πολιτισμός, το Σύνταγμα και η Δημοκρατία επιβάλλει να συγκληθεί σύσκεψη και εκεί να διαπιστωθεί ποιοι αρχηγοί θέλουν να πάνε και αν κάποιοι δεν θέλουν να προσέλθουν, να αναλάβουν και την ευθύνη τους. Κύριε Λαφαζάνη, θα αμφισβητήσετε την υπηρεσιακή κυβέρνηση? Οι δηλώσεις σας εκλαμβάνονται ως ευθείες κατηγορίες για αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική χωρίς τον πρόεδρο. Αν δεν γίνουν αυτά που προτείνω και εισηγούμε, τα οποία είναι απόλυτα σύμφωνα με το Σύνταγμα και είναι και απολύτως δημοκρατικά, φοβούμε ότι οι κινήσεις τις οποίες θα αναλάβει να κάνει ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεν θα είναι υποβοηθητικές ούτε της Δημοκρατίας ούτε της στήριξης του Συντάγματος. Κύριε Τύπο, και ξέρετε, ξέρετε ότι και οι μεγαλύτερες αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές εκτροπές έχουν γίνει πάντοτε στο όνομα της στήρησης του Συντάγματος και της Δημοκρατίας. Περιμένω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με όλο το σεβασμό που πρέπει να του έχει όλος ο ελληνικός λαός, να επιτελέσει το δημοκρατικό και συνταγματικό καθήκον. Κύριε Πρόεδρε, αν δεν το κάνει, εδώ είμαστε και το λέω εκ των προτέρων ότι εμείς θα αντιδράσουμε και θα αντιδράσουμε στεναρά. Και δεν λαμβάνεται υπόψη σας τώρα στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε σε εκλογές και αυτό είναι μια πολύ βαριά κατηγορία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτές τις ώρες. Εγώ δεν απευθύνω κατηγορίες προτού δω κινήσεις και πράξεις. Λοιπόν, γι' αυτό απεύθυνα πρόσκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κινηθεί στα πλαίσια του Συντάγματος και επιτελώντας το δημοκρατικό του καθήκον, τη δημοκρατική του αποστολή. Κύριε Πρόεδρε, χθες ο Πρωθυπουργός... Ελπίζω να ανταποκριθεί. Και περιμένω μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν μπορώ να μιλήσω, να κατηγορήσω, επομένως πριν δω αποφάσεις. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για πρώην συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εξέφραζαν φόβους ότι αν πέσει μια κυβέρνηση θα φύγουν με ελικόπτερο μέσα από το Μαξίμου. Φωτογράφιζε σας, κύριε Πρόεδρε, είχατε εκφράσει τέτοιους φόβους? Κοιτάξτε, δεν θέλω να ασχοληθώ με πράγματα τα οποία λέγονται ανώνυμα και εκτοξεύονται κατηγορίες εύκολες. Και νομίζω ότι αυτά είναι εντελώς αποπροσανατολιστικά, παραπλανητικά και δεν υποβοηθούν έναν ουσιαστικό διάλογο και μια ουσιαστική αντιπαράθεση που πρέπει να έχουμε εν ώψη των εκλογών.